Ανάλυση και έρευνα των ανταγωνιστών. Πάρα πολύ σημαντικό. Πώς όμως το κάνεις και πώς τσεκάρουμε στρατηγικά τι κάνουν οι ανταγωνιστές μας, είτε τοπικά, είτε πανελλαδικά, είτε στο εξωτερικό, ανάλογα που έχουμε στόχευση. Πάμε να δούμε. Υπάρχουν οι άμεσοι ανταγωνιστές και οι έμεσοι ανταγωνιστές. Ο άμεσος ανταγωνιστής είναι αυτός ο οποίος πουλάει σχεδόν το ίδιο με εμάς ή πολύ κοντά το ίδιο με εμάς. Ο έμεσος ανταγωνιστής είναι αυτός ο οποίος παρέχει εναλλακτικές λύσεις πάνω όμως σε αυτό που κάνουμε κι εμείς. Έμεσος ανταγωνιστής μπορεί να θεωρείται αυτός που κάνει κάτι από την υπηρεσία μας εναλλακτικά, δηλαδή είναι κάτι επιπρόσθετο, αλλά μπορεί να ακολουθεί και τον δικό μας κλάδο. Τι παρακολουθούμε και πώς βλέπουμε τον ανταγωνιστή? Τα πρώτα πράγματα που μπορούμε να δούμε διαδικτυακά είναι η ιστοσελίδα, τι κάνει σε διαφημιστικό επίπεδο Google Ads, οργανικά Google Maps, social media, τι κάνει σε δημοσιεύσεις, αν στοχεύει σε guest αρθογραφία, σε πράγματα για να προβληθεί περισσότερο και γενικότερα μέσα στην ιστοσελίδα πώς την έχει δομήσει, κατά πόσο έχει ασχοληθεί και σε τι επίπεδο βρίσκεται. Φυσικά οι πετυχημένες ιστοσελίδες και οι μεγάλοι ηγέτες του χώρου δεν βρίσκονται τυχαία εκεί, άρα είναι βασικό κομμάτι της έρευνας του ανταγωνισμού. Συλλέγουμε πληροφορίες, ποιο είναι το πλεονέκτημα που προσφέρουμε και ποιο είναι το δικό μας. Υπάρχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε εμείς απέναντι στον ανταγωνισμό? Εάν ναι, πρέπει να αναλυθεί και πολύ σημαντικό να προβληθεί σωστά στο κοινό που θέλουμε. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης είναι η τιμολόγηση. Τι χρεώνει για αυτές τις υπηρεσίες οι ανταγωνιστές σου? Τι χρεώνουν για αυτές τις υπηρεσίες και τι χρεώνεις εσύ? Πού βρίσκεσαι, σε ποιο κομμάτι βρίσκεσαι, σε ποιο επίπεδο και πώς μπορείς εκεί να κάνεις κάτι ανταγωνιστικό, αλλά παράλληλα να έχεις και κέρδος. Όλα αυτά, εν συντομία, είναι πράγματα τα οποία κοιτάμε πάντα σε μια έρευνα ανταγωνισμού για να μπορούμε να κάνουμε μια αρχική εκτίμηση το τι μπορούμε να περιμένουμε από όλες τις συνέργειες που θα κάνουμε διαφημιστικά.